Δεν έχουν τελειωμό οι κραυγές μεταναστών από τις ακτές Λιβύης στη Νότια Κρήτη και στη Γάβδο. Νωρίς το πρωί εντοπίστηκαν 25 μετανάστες στην παραλία της Τρυπητής. Το λιμενικό σώμα οδήγησε τους μετανάστες με ασφάλεια σε στεριά, με το Δήμο Γάβδου να προσφέρει στους μετανάστες τρόφι και νερό, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη χώρα σφαγείων προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους. Εμείς σαν συνδικαλιστικό όργανο έχουμε πει ότι δεν είμαστε αρμόδιοι για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβει υπόψη του πάρα πολύ σοβαρά το αρχηγείο του λιμενικού σώματος για τον επανασχεδιασμό. Μέσα σε τρεις ημέρες είναι το τρίτο καραβάνι μεταναστών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε χρονικό διάστημα 2 μηνών οι μετανάστες ανέρχονται στους 780 στη χώρα μας, όταν πέρυσι ο συνολικός αριθμός τους ανερχόταν σε 798 άτομα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για περισσότερα από 4.000 άτομα ότι βρίσκονται σε αναμονή στις ακτές Λιβύης. Όσα σκάφη και να έχεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο που νομίζουμε το να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορα και αυτή τη στιγμή τη διάσωση. Εμείς όσο μπορούμε, νομίζω ότι το κάνουμε με ένα σωστό τρόπο και φαίνεται και μέσα από τα αποτελέσματα που δεν έχουμε ανθρώπους να πνίγονται. Τώρα, αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν από τη Λιβύη, με τα σκάφη που διαθέτουν και μετακινούνται, ελοχεύει πάρα πολύ ο κίνδυνος αυτοί οι άνθρωποι να ναυαγήσουν. Το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι ως διακινητές των 83 μεταναστών που εντοπίστηκαν χθες σε πλοιάριο ανοιχτά των καλών λιμένων. Πρόκειται για δύο Αιγύπτιους ηλικίας 51 και 28 ετών, ενώ όπως προέκυψε από τις καταθέσεις των μεταναστών, ο καθένας πλήρωσε για το ταξίδι της Ελπίδας από 4.000 έως 5.000 ευρώ. Φανταστείτε ότι η απόσταση από τη Λιβύη για την Νότια Κρήτη είναι η ίδια απόσταση από το Ηράκλειο να πάει στον Πειραιά. Αυτό το σκάφος που διαθέτουν αυτοί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν διαθέτουν ούτε σωσίβια ούτε σωστικά μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή, σε μια περίπτωση που θα υπάρχει μια κακοκαιρία, είναι πολύ επικίνδυνο αυτοί οι άνθρωποι να αντελαπάνουν και να υπάρχει ο φόβος να πνιγούν. Οι 83 μετανάστες αναχωρούν απόψε με το πλοίο της γραμμής για δομή στην Αθήνα. Την ανάγκη να ενισχυθεί η Κρήτη με αέρια και θαλάσσια μέσα, τονίζουν συνδικαλιστές, με φόντο τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Νότια Κρήτη. Πρέπει να ενισχυθεί, νομίζω, με περισσότερα επιχειρησιακά μέσα η Νότια Κρήτη, με αέρια, χερσαία και θαλάσσια επιχειρησιακά μέσα. Εμείς αυτό που ζητάμε και από την πλευρά τη δικιά μας είναι η επανίδρυση του λιμενικού σταθμού Νότια στο Καστρί. Αυτό πάλι που ζητάμε, που έχουμε πει επανειλημμένως, είναι η αναβάθμιση και η αντικατάσταση των επιχειρησιακών μέσων.